Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει και τιμά την φανέρωσή της μέσα εις την ιστορία. Η Εκκλησία ήταν πρώτα ουρανία πραγματικότης και σήμερα γίνεται υπόθεσης της γης. Πρώτα περιορίζεται μεταξύ του Αγίου Τριαδικού Θεού και των Αγίων Αγγέλων, αλλά τώρα συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι. Είναι η δευτέρα της απόπειρα στο πρόσωπο το θεανθρώπινον του Ιησού Χριστού, γιατί η πρώτη της απόπειρα απέτυχε με την πτώση των πρωτοπλάστων, διότι θα μετεφέρεται η Εκκλησία επί της γης ως κοινωνία του Αγίου Τριαδικού Θεού με τους ανθρώπους. Η πτώση όμως των πρωτοπλάστων εματέωσε την κοινωνία αυτήν, δηλαδή την Εκκλησία. Η αγάπη όμως του Θεού ξανάστησε την Εκκλησία επί της γης. Γι' αυτό πόσο πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε και να ευλογούμε τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν δια την σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Όμως και πάλι η παρουσία της δεν έγινε δεκτή από όλους τους ανθρώπους επάνω εις την γη. Τα μεγαλεία του Αγίου Πνεύματος που φανερώνει το Πνεύμα το Άγιον, εννοώ την Εκκλησία στη γη, άλλοι το θαυμάζουν το μεγαλείο και άλλοι το χλεβάζουν. Γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς: «Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον». Και πώς εμείς ακούομεν λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού? «Εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν άλλον προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι?» Το πλήθος που είχαν συγκεντρωθεί εις την Αγίαν Πόλη για την ημέρα της Πεντηκοστής, εβραϊκή γιορτή, δια να προσκυνήσουν από τα πέρατα της οικουμένης που μας τα απαριθμεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έλεγαν ότι εξίσταντο απορούσαν και έλεγαν δια τα μεγαλεία του Θεού, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι αν θέλει τούτο είναι? Έτεροι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισή. Κάποιοι άλλοι όμως εχλέβαζαν ηρωνεύοντο. Η χλέβη είναι μία ηρωνία που ακολουθείται με χειρονομίες, με καμώματα του προσώπου και με επιφωνήματα λίγο ή πολύ εσχρά. Και έλεγαν για τους μαθητάς ότι είναι μεθυσμένοι για τα φαινόμενα αυτά της Πεντηκοστής. Βλέπουμε εδώ δύο διαφορετικές στάσεις από δύο, και δύο διαφορετικές ερμηνείες από δύο από δύο κατηγορίες ανθρώπων που ή μεν απορούν, εξίστανται, θαυμάζουν ή δε χλεβάζουν. Και το καταπληκτικό είναι ότι αυτοί που εχλέβαζαν έδωσαν τον πιο σωστό και τον πιο ακριβή χαρακτηρισμό
στους ήδη πνευματοφόρους Αποστόλους ότι ήσαν μεθυσμένοι. Αυτό ήταν αληθινό. Σας είπα τον πιο ακριβή χαρακτηρισμό, ότι ήσαν μεθυσμένοι. Μόνο που αυτός ο χαρακτηρισμός ακριβής, το ξαναλέγω, υπόθηκε με περιφρόνηση προς τους Αποστόλους και με χλεβασμόν. Θα απαντήσει νυφάλια ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή η κατάσταση εκείνη που δείχνει ότι δεν είναι κανείς μεθυσμένος. Ούγαρ ως ημίς υπολαμβάνεται ούτη μεθύουσιν. Δεν είναι όπως εσείς νομίζετε αυτοί, δηλαδή οι Απόστολοι οι άλλοι, ότι μεθάνε. Έστιγαρ ώρα τρίτη της ημέρας, γιατί είναι 9 το πρωί. Γιατί το αιτιολογεί αυτό? Δεν πίνουν άνθρωποι κρασί και τις πρωινές ώρες? Πόσες φορές έχουμε δει μεθυσμένους πρωί-πρωί? Τότε γιατί έχει ως αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατόν να μεθύσουν, γιατί είναι 9 το πρωί? Κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μια ραβινική παράδοση ότι στις μεγάλες γιορτές έπρεπε ο λαός να προσέλθει στο ναόν χωρίς να φάγει και να πιει τίποτα. Αρχικά ήταν έως το μεσημέρι. Κατόπιν έγινε έως τις 10 το πρωί. Συνεπώς, αφού ήταν μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν φάει τίποτε, άρα και δεν ήπιαν τίποτε. Γι' αυτό λέγει, διότι είναι τρίτη πρωινή, 9 δηλαδή το πρωί. Είδατε εδώ μια λεπτομέρεια, είναι η λεγόμενη νηστεία πρώτης θυσίας που θα προσέφεραν εις τον ναόν. Για μας, όταν δεν τρώμε το πρωί, προκειμένου να κοινωνήσουμε, αλλά και να πάρουμε το αντίδωρον, θα λέγαμε ότι είναι μια ευχαριστιακή νηστεία. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρώμε το πρωί, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία. Θα υπήρχαν και άλλοι λόγοι, αλλά τώρα μένω στο σημείο μόνον αυτό, για να σας δείξω ότι το αιτιολόγησε ο Αυτοαποστόλος Πέτρος, ότι δεν ήσαν μεθυσμένοι, αφού ήσαν νηστικοί, διότι το επέβαλε η ημέρα. Έτσι, εντελώς αβίαστα, αφήνεται να φανεί ότι υπάρχει μια μέθη από κρασί και μια μέθη χωρίς κρασί. Η πρώτη, η μέθη, είναι δαιμονική. Η άλλη είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ποια είναι αυτή η δαιμονική μέθη? Πρώτα να δούμε τι είναι μέθη. Λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ότι μέθη σημαίνει αμετρία. Όταν δηλαδή δεν χρησιμοποιήσεις το μέτρον, όχι μόνο στο κρασί, αλλά και σε ό,τι άλλο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, και αν μεν αυτό είναι επί πνευματικών πραγμάτων, θεμάτων, τότε είναι και ζητητέων και επιθυμητών. Αν όμως είναι αυτή η αμετρία επί υλικών πραγμάτων, τότε έχουμε ένα φαινόμενο δαιμονισμού. Ο διάβολος τι είχε πει στον Κύριον? Υπέ ίνα, ηλίθι ούτι άρτι γένονται. Πες, οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε η πέτρα αυτή να γίνει ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου, αλλά τι εδώ ο διάβολος κάνει? Διότι με ένα ψωμί θα εκαλύπτεται η ανάγκη της πείνης του Κυρίου. Τι κάνει εδώ? Δείχνει το δαιμονικό του πρόσωπο, την αμετρία. Προσέξατε το, θα το επαναλάβω. Δείχνει ο διάβολος το δαιμονικό του πρόσωπο, δηλαδή την αμετρία,
Το να πει να γίνουν οι πέτρες, όχι η πέτρα. Ψωμιά, πολλά ψωμιά, πολλά ψωμιά. Αυτό είναι μια μέθη. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η αμετρία που λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή η μέθη αποκτήσεως υλικών αγαθών, πολλά αγαθά, πολλά αγαθά. Είναι μια μέθη, το βλέπετε. Είναι μέθη δαιμονική και κατά τον έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα θεωρείται και λέγεται αλόγιστος. Δεν υπάρχει η λογική. Έτσι η αλόγιστος μέθη, αλόγιστος, διακρίνεται στα εξής επιμέρους σημεία, ας τα προσέξουμε. Πρώτα-πρώτα γενικά επί της ύλης. Λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος για τη μέθη της ύλης. Δηλαδή είναι ο ύλιστής που μεθά με την παρουσία της ύλης ή των υλικών πολλών πολλών πραγμάτων. Ζητά με άλλα λόγια την άμετρη κατοχή της ύλης και την άμετρη απόλαυση της ύλης. Μια μέθη που εκφράζει ένα πνεύμα ειδωλολατρίας. Ακόμα, όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος πάλι, ότι είναι η μέθη της αγνίας. Μεθά κανείς από την άγνοια? Ναι, γιατί η άγνοια παντού γεννά την αμετρία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η άγνοια είναι η μάνα του φανατισμού, της μορίας και της αναρχίας. Δείτε, ρίξτε μια ματιά στην εποχή μας και θα δείτε τα φαινόμενα αυτά. Είναι η μέθη της αγνίας, όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Ακόμα, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ότι μέθη δεινή, μέθη λέει φοβερή, φιλοδοξία και φιλαρχία. Η φιλοδοξία, η αγάπη προς τη δόξα, και η φιλαρχία, η αγάπη του να είσαι αρχηγός, να κυβερνάς. Δεινή μέθη. Ρίξτε μια ματιά γύρω από το θέμα αυτό πάντα και σήμερα. Όταν ο άνθρωπος όντως μεθύσει από την φιλοδοξία και την φιλαρχία, τότε μπορεί να φτάσει μέχρι και αυτήν την αυτοκαταστροφή του. Αυτοκαταστρέφεται ο άνθρωπος. Φτάνει ακόμη και εις το πολλαπλόν έγκλημα. Σε αυτήν την φιλοδοξία και την φιλαρχία οφείλονται όλες οι συμφορές των λαών. Εμφανίζεται η φιλαρχία σαν μια μέθη μανιακή. Ακόμη θα έπρεπε να ζητήσει κανείς εδώ και όλη εκείνη την χωρία των διωκτών που εδίωξαν την Εκκλησία του Χριστού, γιατί ακριβώς ήθελαν να μην αντικατασταθούν από την κυριαρχία του Θεού στις ανθρώπινες καρδιές. Θα σας φανεί παράξενο αν σας πω ότι και ο πολιτισμός είναι μία μέθη. Αλλά γιατί παράξενο? Είναι κάτι που το βλέπει κανείς πολύ καθαρά. Βέβαια εννοούμε τον αλόγιστον πολιτισμών. Προσέξτε με, όχι τον πολιτισμών καθεαυτών, αλλά έναν αλόγιστον πολιτισμών. Είναι εκείνος με τον οποίο ο αλόγιστος, οι λαοί μεθούν και λέγουν στη μέθη τους: καλή είναι η γη, δεν μας ενδιαφέρει ο ουρανός, εδώ είναι ο παράδεισος. Θα τον κάνουμε τη γη παράδεισο με τον πολιτισμό.
Δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Αισθανόμεθα την επάρκειά μας με τον πολιτισμό. Πόσοι δεν είναι εκείνοι που είπαν και λέγουν: εγώ στηρίζομαι στην ιατρική επιστήμη για τη θεραπεία μου, δεν έχω ανάγκη από το Θεό, ή δεν έχω ανάγκη από την ασφάλεια του Θεού, έχω τα μέσα ασφαλείας που μου παρέχει ο πολιτισμός και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή η μέθη του πολιτισμού τα παρατρέχω, γιατί δεν μένει χρόνος να τα αναλύσει κανείς αυτά όλα περισσότερο. Αυτή η μέθη του πολιτισμού, την μέθη του πολιτισμού την διαδέχεται, εδώ θέλω να το προσέξετε, η μέθη της αποστασίας. Η μέθη της αποστασίας. Δηλαδή, σύμβολο του πολιτισμού και της αποστασίας. Όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, είναι η Βαβυλών, η πόλης η μεγάλη, η πόρνη η μεγάλη, που έχει πορνεύσει τον κόσμο. Πορνεία και πόρνη θα πει εδώ με έννοια πνευματική. Όχι τα σαρκικά αμαρτήματα, βεβαίως, δεν αποκλείονται αυτά, αλλά εννοείται η αποστασία. Στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένα, μοιχεία και πορνεία θεωρούνται επί πνευματικού επίπεδου όταν ο λαός αφήνει τον αληθινόν Θεόν, τον αληθή νυμφίον, ως νύμφη η Εκκλησία του Ισραήλ, και στρέφεται προς αλλότριες θεότητες και έτσι παροξύνει τον Κύριον. Έτσι ενενία πνευματική η πορνεία και η μοιχεία. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη δια αυτήν την πόρνη τη μεγάλη μεθύς, μετά της οποίας επόρνευσαν, δηλαδή απεστάτησαν, οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής, με το κρασί της αποστασίας της μέθησαν οι λαοί, διότι κάποιοι σε ένα κεντρικό μέρος, νοητή Βαβυλών, από εκεί ξεκινάει το σύνθημα της αποστασίας και της αθείας, και οι άνθρωποι, οι λαοί, βλέπετε, ο ένας λαός μετά τον άλλον προσετερίζονται αυτό το ποτήρι με το άκρατο κρασί, το ανώθευτο της αποστασίας, με το οποίο δυστυχώς μεθούν οι άνθρωποι. Και η μέθη αυτή της αποστασίας φτάνει σε αυτήν την, ακόμα και σε αυτήν την εχθρική διάθεση κατά του Θεού. Με φρίκη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει στο όραμά του στην Αποκάλυψη, γράφοντας: και είδον και ειδού την γυναίκα μεθύουσαν, αυτή η πόρνηση μεγάλη, να μεθάει εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού. Να μεθάει με το αίμα εκείνων που ακολουθούν τον Χριστόν, των Αγίων, και με το αίμα των μαρτύρων. Πίνει το αίμα των Αγίων. Είναι η μέθη, το είπα και προηγουμένως αυτό, για εκείνους που έχουν την φιλοδοξία και την φιλαρχία, είναι η μέθη των διοκτών, φοβερή μέθη εναντίον των Αγίων του Θεού. Ακόμη μέθη, αγαπητοί μου, είναι και η εκοσμίκευση των χριστιανών. Κάτι που πείτε στο παιδί σας να αλλάξει τρόπο ζωής: παιδί μου, μη χορεύεις τους μοντέρνους χορούς. Όχι αδύνατον. Το παιδί είναι μεθυσμένο από τους χορούς τους μοντέρνους. Παιδί μου, μη βλέπεις τηλεόραση. Όχι, το παιδί είναι μεθυσμένο από τις εικόνες της τηλεοράσεως. Είναι αυτή η εκοσμίκευση που είναι η χειρότερη μέθη, δυστυχώς, που καταλαμβάνει και τους πιστούς, που έγιναν πια ιοί του αιώνος τούτου. Δηλαδή έγιναν σεκουλαριστέ του αιώνος τούτου, παιδιά. Σεκουλος θα πει αιών λατινικά. Ο Κύριος διαζωγραφίζει αυτήν την ψυχολογία αυτού του εκοσμικευμένου χριστιανού, που λέγει σε μια του διδασκαλία, παραβολή συγκεκριμένα,
πίνιν και με θύσκεσθε χρονίζει ο Κύριός μου. Πίνει και τρώει και μεθά. Χρονίζει ο Κύριος. Δηλαδή μια ακιδεία και όχι εγρήγορση στην πνευματική ζωή. Μέσα στην μέθη της ευημερίας. Ο Κύριος ή δεν έρχεται ή αργεί να έλθει. Είναι ακόμα και η μέθη με το κοινό κρασί. Την άκουσα τελευταία. Δεν είναι κακό το κρασί, λέει ένας πατήρ νηπτικός, αλλά η μέθη, όπως λέγει, δεν είναι κακή η γυναίκα, αλλά η πορνεία. Και ούτω καθεξής. Και το Πνεύμα το Άγιον παραγγέλει, μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτεία. Μη μεθάτε με κρασί, εις το οποίο κρασί υπάρχει η ασωτεία. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη κόμεις και μέθες. Να περπατήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ευσχήμονα, όμορφα, σωστά, με ευπρέπεια, με σεμνότητα, να πολιτευθούμε τη ζωή μας, όχι με φαγοπότια, αμαρτωλά και με μεθύσια, υπερβολικά. Κόμος είναι το φαγοπότι, το αμαρτωλό, που γίνεται αμαρτωλά αμαρτωλά, ας μην πω τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν, όπως βλέπετε αγαπητοί μου, λογείς λογείς μέθες, όπως είναι η μέθη των σαρκικών αμαρτημάτων, είναι η μέθη του πλούτου, είναι η μέθη της εξουσίας, είναι η μέθη της ταχύτητος, να τρέξω με το αυτοκίνητο και σκοτώνονται οι άνθρωποι, είναι η μέθη, η μέθη, η μέθη, αναρρύθμιτες περιπτώσεις μέθης που καταλαμβάνουν τους ανθρώπους. Όλες αυτές οι μέθες είναι δαιμονικές, που ξεστρατίζουν τον άνθρωπο και του θολώνουν το μάτι του νου να μην βλέπει τον Κύριον της δόξης και τα μεγαλεία των έργων του. Είναι όμως και η μέθη του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου, αυτή με την οποία κατελήφθησαν οι μαθητές, αλλά και οι 120 πιστοί που ήσαν εις το υπερόν. Αυτοί, όπως και όλοι οι πιστοί μέσα εις τους αιώνες, μεθούν. Όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, από της νοητής αμπέλου, πολλάκις έτη καρποφορισάσεις εν προφήτες και εν Καινή Διαθήκη βλαστισάσεις. Αυτή η νοητή άμπελος, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι άμπελος, εγώ με το αμπέλι, το αληθινό. Αυτό το αμπέλι βγάζει κρασί. Και όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο Υιός αληθινή άμπελος. Ο Υιός είναι η αληθινή άμπελος. Τούτο δε δήλωνεστε τη συνειήσιν αξίως σε εκείνους που καταλαβαίνουν άξια είναι φανερών. Χάριτος προφητικής το ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου. Το κρασί ευχαριστεί την καρδία του ανθρώπου και ενθουσιάν ποιόν και μεθύν μέθυν ουκαλόγιστον αλαθίαν και κάνει να ενθουσιάζεται κανείς και να μεθά μια μέθη όχι αλόγιστη αλλά μια μέθη θεία. Ποιος είναι λοιπόν αυτό το κρασί που λέγει εκεί ο Δαβίδ ότι το ποτήρι σου, το κρασί σου με εφραίνει, ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Η μυστική ερμηνεία του χωρίου είναι ότι ο Χριστός είναι το κρασί αυτό που εφραίνει την καρδίαν του ανθρώπου. Είναι όντως προφητικό, αλλά ο Χριστός και τούτο γιατί είναι ο νέος ούτος ίνος, το καινούριο κρασί, από νοητής αμπέλου, ξαναλέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ή αν θέλετε και ο άλλος εκείνος ο στίχος, και το ποτήριον σου με θύσκο με ως ικράτιστον, το ποτήρι σου που είναι άριστον. Αυτό με μεθά, ποιο ποτήρι, το έχουμε σήμερα εμείς στην Καινή Πια Διαθήκη. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι αυτός ο Χριστός. Ο ίνος
ο νέος της παραβολής που είπε ο ίδιος ο Κύριος, το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούριους ασκούς. Δηλαδή ο Χριστός μπαίνει σε καινούριους ανθρώπους και ο Χριστός μεθά εκείνους που τον αγαπούν. Μέθη λοιπόν Χριστού σημαίνει, λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, έρος Χριστού. Σημαίνει πάλι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης υπερπλήρη των αγαθών αμετρία. Αμετρία σε υπερβολικών βαθμών όλων των αγαθών. Εδώ αυτή η μέθη, η άμετρος μέθη, σας είπα και στην αρχή, είναι εκείνη η οποία επιζητείται. Αυτή η μέθη, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, είναι νεκρωτική αμαρτίας, νεκρώνει την αμαρτία, καρδίας ζωοποιητικήν, ζωοποιεί την καρδία, μέθη εναντίον της σωματικής. Είναι εκείνη η μέθη η οποία στρέφεται εναντίον εκείνης της μέθης που γίνεται με το κρασί το κοινό, που λέγει ότι εκείνη η μέθη και εκείνα που ξέρεις όταν είσαι μεθυσμένος τα έχεις ξεχάσει, αλλά αυτή η μέθη και εκείνα που δεν ξέρεις σου τα αποκαλύπτει η μέθη του Χριστού. Η τήρηση των εντολών, όπως ξέρετε, είναι βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι επαρκής. Αυτό το σημείο σας παρακαλώ προσέξατε το. Σημαίνει ότι πρέπει να οδηγήσει η τήρηση των εντολών στην πνευματική μέθη, που είναι υπέρβαση των εντολών και των αρετών. Αν δεν μεθύσεις, τότε άδικα κοπιάζεις, θα μείνεις τελματωμένος, κρύος και παγωμένος. Έτσι, η πίστης πρέπει να γίνει μέθη. Η ελπίδα πρέπει να γίνει μέθη. Η αγάπη πρέπει να γίνει μέθη. Και όπως λέγει ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, όλοι όλος τη Θεία Μέθη της προς Θεόν πίστεως και ελπίδος και αγάπης καταβαπτισθέντες, βυθισθέντες και γούν αλλοιωθέντες, έχουμε αλλοιωθεί την Κρήτο και μακαρίαν της δεξιάς του υψίστου αλλοίωσιν. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια σωστή, ζωηρή, πνευματική ζωή. Είπα ζωηρή. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος το πνεύμα της ζέοντες, να σας θερμοί ζεματιστεί στο πνεύμα, αυτό θέλει να πει ότι πρέπει να έχουμε μία μέθη. Είναι εκείνο που γράφει ο Κύριος στην επιστολή του στον άγγελο της Εφέσου, αλλά έχω κατά σου, έχω κάτι να σου πω, ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Και αυτή η αγάπη η πρώτη είναι η μέθη, η αγάπη εκείνη που έρχεται στο επίπεδο της μέθης. Η μέθη της αγάπης κάνει τους πιστούς να ακολουθούν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το αρνείο όπου ανυπάγει. Πηγαίνουν μαζί του όπου εκείνο πηγαίνει. Αγαπητοί μου, ο σοφός Σιράχ γράφει ότι η ενυπόστατο σοφία, το γράφει στο πρώτο του κεφάλαιο, μεθύσκει τους πιστούς της από τον καρπόν της. Μεθάει τους πιστούς της από τους δικούς της καρπούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι καρποί? Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Και το βιβλίο Άσμα Ασμάτων, που δεν είναι παρά μια έκφραση μέθης του νυμφίου Χριστού προς την νύμφην Εκκλησία και αντίστροφα, γράφει «Έπιον ίνον μου», λέγει στο πέμπτο κεφάλαιο, «φάγετε, πλησίοι, και πίετε και μεθύσθητε, αδελφοί, πίνω από το κρασί μου». Ομιλεί ο Θεός Λόγος ομετέπειτα ενανθρωπή σας. «Φάτε, κοντινοί μου, πείτε και μεθύσετε, αδελφοί μου». Ομιλεί εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, και ιστορικά πια θα πει ο Χριστός «λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, μεθύσατε». Και όσοι φάγουν και πιούν
των Χριστών μεθούν την μέθη του Αγίου Πνεύματος, την υφάλιον μέθη που ανοίγει τα μάτια του νου και της χαρίζει την γνώση των θείων μυστηρίων. Αγαπητοί, οι εχθροί του Θεού εχλέβασαν τους μαθητάς ότι γλεύκους με μεστομένοι εισήν, αλλά είπαν μια αλήθεια. Μόνο που αυτοί δεν κατενόησαν αυτή την αλήθεια, γιατί είχαν χλεβαστική διάθεση. Όποιος πιει από την νοητή άμπελο τον Χριστό, το κρασί το δικό του, τότε μεθά από το Πνεύμα το Άγιον. Μεθά, μεθά και βλέπει τον κόσμο αλλιώτικα. Μεθά και βλέπει τον κόσμο της Βασιλείας του Θεού που ανατέλει.